Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Λοιπόν, λίγο ησυχία. Κύριε Πολάκη, μην αρχίσετε. Κύριε Πολάκη, κάνω τη χρήση. Κύριε Υπουργέ, μην αρχίσετε. Μην αρχίσετε. Κύριε Αναπληρωτά, μην αρχίσετε, παρακαλώ. Να κάνουμε λίγο ησυχία και αμέσως μετά συνεχίζετε. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κάνω χρήση του δικαιώματος δευτερολογίας μου τώρα. Αισθάνομαι τη βαθιά ανάγκη να απαντήσω πολύ συγκεκριμένα και με αποδείξεις για μια σειρά από πράγματα που ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο προκάλεσα να παραμείνει για να το απαντήσω, αλλά επέλεξε να φύγει. Διότι δυστυχώς η ενημέρωση η οποία λαμβάνει από το πολιτικό απαράτ του χώρου της υγείας είναι ενημέρωση αταλίντλ, κυριολεκτικά. Και πραγματικά εκθέτεται τον πρόεδρό σας με αυτά που του λέτε να πει από εδώ. Λοιπόν, για να τα πιάνουμε ένα-ένα και επειδή στα ζητήματα της διαφοράς δεν σηκώνουμε όχι μίγα ούτε σκνήπα στο σπαθί μας. Ποια είναι η απόφαση που αναφέρθηκε, ξεκινάω από αυτό. Ποια είναι η απόφαση που αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας που μόλις αποχώρησε, την οποία υπέγραψα εγώ 28 Ιουλίου, αφορά το clawback, δηλαδή το ποσό αυτόματης επιστροφής του έτους 2014. Και όχι το 2013 όπως το ενημερώσατε, το 2013 έκαναν έλεγχο οι ιδιωτικές κλινικές. Βάλαμε τις κλινικές, να πω μια κουβέντα γι' αυτό για να πάω στο 2014 που εκεί είναι τα χοντρά. Τι κάνατε εσείς, είπατε, δώσατε τη δουλειά σε 5 εταιρείες, δώσατε τη δουλειά σε 5 εταιρείες να τις πληρώσουν οι κλινικές να τους ελέγξουν. Δηλαδή εγώ που είμαι μια επιχείρηση θα πληρώσω αυτόν που θα με ελέγξει έναντι του κράτους. Αυτό κάνατε. Και γι' αυτό ήταν όλοι στα δικαστήρια, γι' αυτό δώσανε ελάχιστο clawback το 2013, εμείς το λήξαμε πέρυσι. Σε συμφωνία και διαπραγμάτευση. Αλήθεια νούμερο ένα. Καταλαβαίνετε πως τον εκθέτετε, κύριε Γεωργιάδη. Δεύτερον, και τολμάτε και λέτε τέτοια πράγματα. Δεύτερον, πάμε τώρα, λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, κάνω μια παρένθεση εδώ, λοιπόν, θα τα ακούσετε μέχρι τελευταίας λέξης και θα πονέσετε πολύ. Πριν έρθω στο 14, συνοφριώνεται ο κύριος Βορύδης, πριν έρθω στο 14, θα κάνω μια παρένθεση γιατί πέταξες μια κουβέντα εσείς σε μένα. Επειδή μας έχετε ζαλίσει με το θέμα της αριστείας και της ασχετοσύνης, έχουν βγει τώρα και μιλάνε για αριστεία ποιοι σε ποιους. Αναγκάζομαι τώρα να το κάνω και λίγο προσωπικό. Λοιπόν, εγώ τέλειωσα το λύκειο με 20 Χριστό. Έβγαλα 1960 μόρειες παραλλαδικές. Πόσα έβγαλε ο κ. Μητσοτάκης? Πόσα βγάλατε εσείς? Ναι, εσείς. Δεύτερον, την ιατρική σχολή την τελείωσα στα 6,5 χρόνια. Και αυτά γιατί κράταγα ένα μάθημα 40 σελίδες, γιατί έπρεπε να παραμείνω στην ΕΦΕ, γιατί ήμουν και είμαι στρατευμένος. Εσύ δεν έκανε μια 15 χρόνια να τελειώσει το ιστορικό αρχαιολογικό? Ο Τζίμερος που βγαίνει και μιλεί έχει πάρει πτυχίο? Όλος αυτός ο συρφετός που μιλάει για αριστεία έχει πάρει πτυχίο και τολμά να απευθύνεται σε εμάς για αριστεία? Λοιπόν, λέω για κάποιους. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο 14. Το clawback, όσες θες. Το clawback του 2014 ρυθμίστηκε για πρώτη φορά με μια σατανική υπουργική απόφαση την οποία υπέγραψε ο κύριος Βορύδης. Είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να έχει τη γνώση που συμπεριλαμβάνεται εδώ μέσα. Αυτός είναι σατανικός εγκέφαλος, αυτός ο οποίος έβγαλε αυτή την υπουργική απόφαση με όλους τους συντελεστές που έβαλε για να υπολογίσει βαρύτητα περιστατικών και κλινικών, για να υπολογίσει το clawback που θα παίρνει από τον καθένα. Και μάλιστα
επειδή δεν βγήκαν οι λογαριασμοί και επειδή το 15 μέχρι τον Οκτώβρη είχαμε άλλο διγαβρέ στην κεφαλή μας και δεν μπορούσαμε να έχουμε φτάσει σε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά τώρα φτάσαμε και τα βρίσκουμε ένα-ένα. Η τότε διοίκηση που είχατε ορίσει εσείς, ο κύριος Κοντός, έκανε τροποποίηση της υπουργικής σας απόφασης, αλλάζοντας τα ποσοστά που είχατε βάλει σαν βαρύτητα και την υπέγραψε ο υπηρεσιακός υπουργός που, έγινε, που ήταν το διάστημα πριν τις εκλογές. Όχι ο κύριος Κρούπλης, ο υπηρεσιακός υπουργός που είναι μια αρκετά μεγάλη μετατροπή στα ποσοστά της βαρύτητας με βάση τα οποία υπολογίζεται το ποσοστό αυτόματης επιστροφής. Και τι βλέπουμε λοιπόν ο του θαύματος, και γι' αυτό σας λέω τι ενημέρωση κάνετε στον πρόεδρο σας και τον ξεφτιλίζετε, ότι εδώ είναι ο κατάλογος του υπολογιστέντος clawback από, με το συνδυασμό αυτών των δύο αποφάσεων του κυρίου Βορύδη και το όπως τροποποιήθηκε σε κάποια σημεία από τον υπηρεσιακό, που βγαίνει και λέει, για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, το όριο ας πούμε που επιτρέπεται λόγω του μνημονίου να ξοδέψει ο ΕΟΠΗ στη νοσηλεία ασφαλισμένων του σε ιδιωτικές κλινικές είναι ας πούμε 250 εκατομμύρια, 220 ήταν κτλ. Ό,τι ξεπεράσει αυτό το ποσό γίνεται αυτόματη περικοπή. Αυτό είναι το clawback, για να το καταλάβει ο κόσμος που ακούει. Και το 15, το clawback του 15, και το 16, και το 12, γιατί το 13 έγινε αυτός ο χαμός με τις εταιρείες που το λήξαμε πέρυσι, το πάμε με το μερίδιο αγοράς. Δηλαδή, αν υπερβούν, αν αντί για 250 εκατομμύρια καταθέσουν 300, δηλαδή 50 εκατομμύρια παραπάνω, πόσο ποσοστό είναι αυτό στο σύνολο των 250, 15% πόσο είναι, αυτό το 15% κόβεται από όλους οριζόντια. Ένας που έχει καταθέσει 30 εκατομμύρια θα του κοπεί το 15%. Ένας που έχει καταθέσει 2 εκατομμύρια θα του κοπεί 15%. Και βγάζει το άρισμα το 15%. Εσείς τι κάνατε με αυτές τις δύο αποφάσεις? Και εδώ μάλλον πρέπει να είναι δάχτυλος Μανιαδάκη από πίσω και συγκεκριμένα συμβόλαια με συγκεκριμένες κλινικές. Και εγώ θα διαβάσω ονόματα. Νοσοκομείο Υγεία κατέθεσε 26.517. Κρατήθηκε rebate η έκπτωση όγκου, το rebate είναι η έκπτωση που κάνουν, κρατήθηκε rebate 1.170 και με τις δύο υπουργικές αποφάσεις αυτές έπρεπε να πληρώσει clawback, περικοπή, 11.759. Προσέξτε τώρα. Κλινική Ιασό, ΑΕ, κατέθεσε 30.219, είχε rebate έκπτωση όγκου 1.334. Και πόσο θα πλήρωνε clawback με αυτόν τον υπολογισμό που εγώ άλλαξα γιατί έκανα συμβόλαια? 1.062. 1 εκατομμύριο. Ποιος εκτελεί συμβόλαια? Ποιος εκτελεί συμβόλαια? Ο ένας πληρώνει 48% αυτόν που κατέθεσε, και το Υγεία δεν είναι καμιά μικροκλινικούλα που δεν είχε βαριά περιστατικά, 48% clawback, και η άλλη κλινική πληρώνει 7%. Από ποιους τα πήρατε και τα φτιάξετε αυτά? Για πείτε μου, για πείτε μου, τι να μου εξηγήσει, τι να μου εξηγήσει. Λοιπόν, και είπαμε το εξής. Εννοείται, εδώ έχουμε κλινικές οι οποίες πληρώνουν, έτσι όπως τα υπολογίζατε, 83% clawback αυτού που καταθέσανε. Και έχουμε άλλες κλινικές που πληρώνουν 7 και 6%. Αυτό ήτανε η δουλειά που κάνατε. Και αυτήν αλλάξαμε. Και η απόφαση που υπέγραψα είναι: πόσο καταθέσατε το 14, πόσο ποσοστό υπέρβαση είναι αυτό, 15% οριζόντια σε όρους. Γιατί αυτό είναι το δίκαιο. Αυτή είναι η γίδα που μας πιάσατε στην πλάτη για να κρύψετε τις πολλές γίδες που είχατε στις δικές σας πλάτες. Πάμε παρακάτω. Λέτε, πάλι τον ενημερώσατε λάθος, πάλι τον οδηγείτε σε εξευτελισμό. Είπατε χθες ότι μας πιάσατε, απάντησα το πρωί, δεν τον ενημερώσατε,
ότι η τροπολογία που κάναμε και που ήταν για να μπορούν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι που έχουν, δουλεύουν σε εργολαβικά συνεργεία, που μας έχουν μπλοκάρει με δικαστικές αποφάσεις και δεν μπορούμε να προκηρύξουμε το διαγωνισμό και δεν υπογράφουν οι επίτροποι την παράταση, για αυτό το λόγο μπήκε. Και βάλαμε και τον ούπουργιο τα Δέλτα, όχι για το Κελπνό, αλλά για νοσοκομεία τα οποία είναι και αυτά ούπουργιο τα Δέλτα, αν εμφανιστεί και το πρόβλημα. Χρησιμοποιείτε, δηλαδή είναι όταν λέω αντιπολίτευση από τα Lidl, ας πούμε, και ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, αυτό είναι η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που αφορά την άλλη τροπολογία για τον ΕΟΠΗ. Τι λέει εδώ από κάτω? Λήξη πρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΟΠΗ. Για να το ξεχωρίζουν, να ξέρει ο Χουλιαράκης τι υπογράφει. Αυτή εδώ είναι του επικουρικού και έχει από κάτω επικουρικό ΑΣΕΠ. Η άλλη τροπολογία που λέτε βρήκα το Κελπνό, ναι, γιατί είχε πρώτο θέμα τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Κελπνό. Σιγά την ανακάλυψη που κάνατε ότι μας πιάσατε με το επειδή έχει το Κελπνό από κάτω. Δηλαδή αυτό είναι ο ορισμός της κακομοιριάς, ας πούμε, και για αντιπολίτες. Πάει και αυτό, πάει και αυτό. Έλεγξα, κύριε Φωτήλα, δεν ακούσατε το πρωί εσείς, δεν ακούσατε. Έλεγξα ότι δεν υπάρχει θέμα σε νούπου γιώτα δέλτα νοσοκομείο και άρα δεν χρειάζεται να το συμπεριλάβουμε στη ρύθμιση. Πάμε τώρα σε δύο άλλα πράγματα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πόσο θα θελήσετε? Δύο-τρία λεπτά. Έγινε. Λοιπόν, ακούστε τώρα, γιατί πάλι η αντιπολίτευση η οποία κάνετε έχει, μάλλον δεν πρέπει να έχετε και καλές σχέσεις με τη γεωγραφία. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Στην Κρήτη, για αυτά που λέτε, λοιπόν, όχι, εγώ ξέρω πολύ καλή γεωγραφία. Λοιπόν, εξαιρετικά καλή γεωγραφία. Λοιπόν, ακούστε τώρα, εντάξει, μάθετε εσείς πρώτα ελληνικά. Λοιπόν, έχετε βγάλει ένα νούμερο, χθες είπε 85, σήμερα είπε 90 δήμοι, λέει, δεν έχουν κέντρο υγείας. Ο Δήμος Φακίο δεν έχει κέντρο υγείας, έχει πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο. Η Γάβδος, δεν έχει, που είναι Δήμος, δεν έχει και δεν θα αποκτήσει κέντρο υγείας. Έχει διθέσιο περιφερειακό ιατρείο, το οποίο για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, με τα κίνητρα τα οποία δώσαμε, πήγαν και δύο γιατροί. Η Αστυπάλαια δεν έχει κέντρο υγείας και είναι Δήμος Αστυπάλαιας και έχει διθέσιο, έχει πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο με δύο θέσεις γιατρών που είναι καλυμμένες και οι δύο. Ο Δήμος Σικίνου έχει περιφερειακό ιατρείο, το οποίο και αυτό είναι καλυμμένο, ήταν από γενικό γιατρό, τώρα είναι από αγροτικό γιατρό και δεν θα αποκτήσει κέντρο υγείας. Πάρα πολλά νησιά, η Τήλος, έτσι, Δήμος Τήλου είναι, έτσι, Δήμος Σύμης, αυτούς τους Δήμους μετράτε. Αυτά τα μαθηματικά ξέρουνε οι άριστοι και μετράνε τα νησιά του Αιγαίου που από τον νόμο του Ραγκούση τότε είναι ονομασμένα σαν Δήμη και λέει πόσοι Δήμοι δεν έχουν κέντρο υγείας. Δεν υπολογίζουν ούτε τα περιφερειακά ιατρία, ούτε τα πολυδύναμα, που έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζονται κάτι άλλο και που εμείς θα ενισχύσαμε τη λειτουργία τους με αυτές τα κίνητρα τα οποία δώσαμε και κάνουν το λογαριασμό. 80 δήμοι δεν έχουνε, τα 60 είναι νησιά να πούμε, η Κάλαμος και ο Καστός σας λείπανε, έχουν αγροτικά ιατρία, θα πρέπει να κάνετε κέντρο υγείας επί 45, να οι 4.000. Τι αντιπολίτευση είναι αυτή? Μωραίνει κύριος ον βούλεται από λέσε. Πραγματικά δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα συστατικά στοιχεία της ομιλίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ενός ιστορικού κόμματος. Τι του βάζετε στο στόμα του ανθρώπου? Έχετε καταλάβει τι κάνετε? Επιτέλους δηλαδή. Λοιπόν, και μια κουβέντα και κλείνω με αυτό, γιατί κοιτάξτε, έχουμε άλλη αντίληψη, είναι προφανές. Έχουμε άλλη αντίληψη. Εμείς δεν θέλουμε οι πόροι του ΕΣΠΑ. Δεν θέλουμε οι πόροι του ΕΣΠΑ να πηγαίνουν στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης με βάουτσερ στα οποία τα 4/5 τα έπαιρνε αυτός που είχε το ΚΕΚ και το 1/5 εργαζόμενος. Δεν κάνουμε εμείς αυτό. Δεν θέλουμε αυτά τα διάφορα προγράμματα συμβούλων, επικοινωνιακών στρατηγικών μελετών και κοντραμελετών που δεν μεταφράζονται ποτέ σε πραγματικό έργο με το οποίο ήταν ο μηχανισμός που διαχέατε χρήμα και φτιάχνατε πελατειακό κράτος. Και φτιάχνατε πελατειακό κράτος. Διότι εμείς θέλουμε και να κατευθύνουμε αυτούς τους πόρους για να στηρίξουμε πραγματικά την εργασία, την υγεία, την παιδεία, δίνοντας δουλειά, αξιοπρεπή δουλειά σε ανθρώπους και επιστήμονες που τους διώξατε έξω και πρέπει να τους ξαναγυρίσουμε, και όχι στους
κολλητούς και φίλους μας οι οποίοι έχουν τα ΚΕΚ ή είναι οι διάφοροι σύμβουλοι για τα ευρωπαϊκά προγράμματα οι οποίοι έπαιρναν ένα σκασμό λεφτά μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Και θα τελειώσω διαβάζοντας, και αυτό είναι αφιερωμένο εξαιρετικά σε εσάς κύριε Γεωργιάδη, δεν θα πω το όνομά του γιατί δεν πήρα την άδεια να το κάνω, είναι από ένα συνάδελφο γιατρό, για να δείτε ποιος έκανε πελατειακό κράτος και ποιος κάνει κοινωνική πολιτική. Τι κάνατε εσείς και τι κάναμε εμείς. Θα διαβάσω ένα κείμενο που αναρτήθηκε πριν από λίγες ώρες και το οποίο σας αφορά. Δεν θα χρησιμοποιήσω τις φράσεις που χρησιμοποιεί. Είναι πιο αθυρόστομος από μένα. Ναι, υπαρκτό πρόσωπο, θα σας το δείξω. Λοιπόν, υπάρχει, ναι. Όχι, φίλοι δεν είμαστε, έχουμε μεγάλη ιδεολογική αντιπαράθεση, δεν είμαστε φίλοι. Απλά είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη κοινωνική προσφορά, γιατρός είναι, σε Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο, που είχε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά τα προηγούμενα χρόνια, γιατί τώρα με αυτά που κάνουμε έχει λιγοστέψει πάρα πολύ δουλειά εκεί. Και λέει, Ιανουάριο 2014. Θέλω δύο λεπτά την υπομονή σας, αλλά πρέπει να ακουστεί για να δείτε το ένα πελατειακό κράτος και το άλλο. Κύριε Υπουργέ, δύο λεπτά για την υπομονή. Ιανουάριο 2014, Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης. Από Νοέμβριο του 2013 έχουμε στείλει λίστα με 10 ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας που πρέπει να εισαχθούν στο νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση όπως bypass, ανευρίσματα, αφαίρεση κακοήθων όγκων. Από το Υπουργείο δεν δίνουν καμία σημασία. Οι ασθενείς γνωρίζοντας πως τα χρέη από τα νοσήλια θα πάνε στην εφορία αρνούνται την εισαγωγή. Βγάζουμε από το Μητροπολιτικό Ιατρείο δελτίο τύπου περιγράφοντας την αναλυσία της κυβέρνησης και προσωπικά του Γεωργιάδη. Εκείνη τη μέρα μαθαίνουμε πως ο ένας ασθενής από τους 10 πεθαίνει. Γίνεται ο κακός χαμός. Ο Γεωργιάδης από τα κανάλια φωνάζει με τον γνωστό του στυλ πως εμείς παίζουμε πολιτικά παιχνίδια και πως μας έχει καλέσει πολλές φορές να μιλήσουμε για όλα τα θέματα. Και εμείς αρνούμαστε. Μας απευθύνει η πρόσκληση να πάμε στο Υπουργείο. Κύριε Υπουργέ, έτσι δεν θα τελειώσουμε καμιά φορά όμως. Από τα νοσήλια, οι ασθενείς γνωρίζοντας πως τα χρέη από τα νοσήλια θα πάρει στην εφορία, αρνούνται την εισαγωγή. Αποφασίζουμε να πάει μια αντιπροσωπεία μας, είμαστε τρία άτομα. Μόλις μπαίνουμε στο Υπουργείο, δεξιά και αριστερά, μας συνοδεύουν φουσκωτοί. Φτάνουμε στο γραφείο του Γεωργιάδη. Η ατμόσφαιρα είναι παγωμένη, ιδιαίτερα φορτισμένη. Μόλις μπαίνουμε στο γραφείο του, με βλέπει και μου λέει: Χαίρομαι που ήρθατε για να σας δείξω πως δεν έχετε μόνο ευαισθησία, κύριε Τάδε, έχω κι εγώ. Δεν τις έχουμε μέχρι δει σήμερα, αντιθέτως έχουμε δει αναργησία και αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, το απαντώ. Σηκώνεται από την καρέκλα του και μου λέει, βγαίνοντας στο ποθάραμα του γραφείου του: Τους βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι άρρωστοι και εγώ θα κανονίσω να εισαχθούν για θεραπεία. Γυρίζω το βλέμμα μου προς την κατεύθυνση που μου δείχνει και βλέπω γύρω στους 10 ασθενείς να περιμένουν την ελεημοσύνη του στέτη του Γεωργιάδη. Πρόσωπα οχράπων εμένα, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Κινούμε προς το μέρος του, έχει θολώσει το μυαλό μου. Δεν τρέπεσαι, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι σε θάλαμο νοσοκομείου και όχι στο γραφείο σου και να σε κλιπαρούν, να τους κάνεις τη χάρη να εισαχθούν και εσύ καμαρώνεις, παλιωτάδε κτλ. Δεν προλαβαίνω να πω, με απομακρύνουν φουσκωτοί. Ποιος έκανε πελατειακό κράτος? Εμείς που ρυθμίσαμε την καθολική κάλυψη αυτών των ανθρώπων ή εσύ που τσιφώνανε στο γραφείο σου? Καλώς. Για να σου προσθούν μετά. Καλώς. Άντε μπράβο. Καλώς. Άντε μπράβο.